Εγκρίθηκε χθες κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου η απόφαση για την επαναχάραξη της χερσαίας ζώνης και την παραχώρηση τμήματος αυτής στο Δήμο Βόλου. Το θέμα εισήχθη στη διαπεριφορά σε έκτακτη συνεδρίαση ως κατεπήγον κατόπιν υπόδειξη του αρμοδίου Υπουργείου για την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επαναχάραξη της χερσαίας ζώνης του λιμένος Βόλου στα τμήματα που αφορούν το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, τη συνοικία του Παλαιού Λιμεναρχείου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και την περιοχή της Αγριάς Βόλου από τον κόμβο της Περιφερειακής Οδού ως και την περιοχή στο Σουτραλί και ειδικότερα στο σημείο που περιγράφεται ως Βίλα Φλωριά. Τα παραπάνω τμήματα περνούν μετά από πολύμενο πάγωμα της διαδικασίας λόγω γραφειοκρατίας και προεκλογικής περιόδου στην κυριότητα του Δήμου Βόλου. Ωστόσο, από τις άνωθες περιοχές, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, εξαιρούνται τα κτίρια των παλαιών σφαγείων και ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται πρώτων κτιρίων, το όριο της χερσαίας λιμενικής ζώνης στο παραλιακό μέτωπο από τον κόμβο του Τελωνίου ως το λιμενίσκο προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου. Ακόμη, εξαιρείται από τη χερσαία ζώνη εκτογραμμή στα Πευκάκια, καθώς και τα διατηρητέα κτίρια των παλαιών αποθηκών του Τελωνίου και της παρακείμενης πλατείας. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Βόλου έχει καταθέσει αίτημα παραχώρηση της χερσαίας ζώνης στην ίδια την πόλη από το 2015. Ήδη από τον Ιούλιο του 2022 το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου εξαιρέθηκε από τη ζώνη λιμένος και άνοιξε ο δρόμος για την παραχώρησή του στο Δήμο. Ωστόσο, μέχρι και χθες οι διαδικασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και το θέμα παρέμενε ανοιχτό. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, είχε επισημανθεί ότι το αίτημα για την επιστροφή στο Δήμο Βόλου των χώρων που του ανήκουν εξακολουθεί να είναι κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι η επαναχάραξη της χερσαίας ζώνης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την παραχώρηση του 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου σε ιδιώτη.